Παίρνω λοιπόν το βιογραφικό σου και βλέπω Everest, 10 χρόνια κενό και συνέχεια τώρα. Τι πήγε λάθος αυτά τα 10 χρόνια, ρε Αντρέα? Καλά, είναι μια αποτυχία οικονομική που είχαμε. Ωραία αυτό. Κίνηση, κακώς την πάτησα. Πώς να σου πω, το έξυπνο που λέει από τη μύτη πιάνεται. Και πάλι από τον καλοπετισμό μου την πάτησα. Δεν το έκανα σαν επένδυση. Το έκανα να βοηθήσω κάτι, και γιατί γινότανε, μου το ζήτησαν κάποιοι που είχαν εγγυήσεις. Με παρατήσανε στη μέση, χαθήκαν τα πάντα και από αξιοπρέπεια ούτε καν ζήτησα τον λογαριασμό. Είπα θα το πιω το πικρό ποτήριο τούτο, αφού επέλεξα. Το ήπια, καταστράφει η ζωή μου, έμεινα άπολης, έμεινα μη έχουν που την κεφαλή κλείνε. Δεν είχα χρήματα να ζήσω τα καθημερινά. Ο αδερφός μου με συντηρούσε. Και όταν η αρρώστια του αδερφού μου, πηγαίνοντας στα εξωτερικά και στα υπόλοιπα, δεν του το επέτρεπε, έμεινα στο σπίτι χωρίς να έχω ούτε ένα ευρώ. Δεν είχα τη δυνατότητα. Τα μουσικά μου τα κατακρατούσαν, τα τάδε μου τα κατακρατούσαν. Σε δουλειά δεν μπορούσα, δεν είχα δελτίο παροχής. Και να είναι καλά η Ελένη, η οποία έκανε τις πιο σκληρές δουλειές. Άστο. Ο άνθρωπος. Άστο. Να τη φέρω? Όχι, να μην τη φέρεις. Αλλά μια κοπέλα πάει και δουλεύει καθαρίστρια για να συντηρήσει εμένα και τον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα, σε αυτούς τους κερατάδες που νομίζουν ότι εμείς ρίχνουμε την μπάλα έξω για καθυστέρηση, δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσω. Και θα εκτιμώ ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους πραγματικά. Χωρίς τουπέ, χωρίς κυριλίκια, χωρίς αριστοκρατίες και μην πω τι. Φέρ' του λίγο νερό, Δημήτρη μου.